με εκλογές, οι τηλεθεατές μας τι θα ψήφιζαν. Mm. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε γραμμές, πάμε να ακούσουμε την δική σας άποψη, πάμε να ακούσουμε τη δική σας φωνή. Πάμε παρακαλώ πολύ. Αν είχαμε σήμερα εκλογές, ποιο πολιτικό κόμμα θα ψηφίζατε, ενώ έχουμε και μία δημοσκόπηση. Ναι, πάμε παράλληλα να βλέπουμε τη δημοσκόπηση, ενώ το ερώτημα παραμένει το ερώτημα για να βγείτε στον αέρα 2-11-400-2-400. Σε ακούμε όμως, χαρά Λεμονή, παράλληλα μας λες εσύ για τη δημοσκόπηση η οποία έχει βγει. Εχθές είχαμε μία δημοσκόπηση που είχε μειωθεί το ποσοστό Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ στις 5 μονάδες. Σήμερα έχουμε μία άλλη δημοσκόπηση, αυτή τη φορά της ΜΑΡΚ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου, όπου δείχνει 8 μονάδες σε διαφορά Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Δημοκρατία να συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου 32%. Ο ΣΥΡΙΖΑ 24%. Ναι, το ΚΙΝΑΛ έρχεται τρίτο με 11,3% και ακολουθούν το ΚΚΕ με 5,6%. Η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 4,1%. Και το ΜέΡΑ 25 με 3%. Μάλιστα. Οι αναποφάσιστοι βέβαια κυμαίνονται στο 9,3%. Που το λέμε συνέχεια και το ξαναλέμε, αυτοί βγάζουν κυβέρνηση. Άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε, πάμε να ξαναδούμε την κάρτα, βλέπουμε εδώ ότι 1, 2, 3, 4, 5 κομματική έχουμε σίγουρα βουλή, με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, είναι κλειδωμένη η πεντακομματική, παίζεται για να μπει στη Βουλή το ΜέΡΑ 25, γιατί υπάρχει αυτό και το συνπλήν στις δημοσκοπήσεις. 2,3% το κόμμα Κασιδιάρη, 1,1% το κόμμα του Κρανιδιώτη. Όχι, του Κρανιδιώτη με το. Του Φαΐλου Κρανιδιώτη, ναι. Με το Τζίμερο. Και 3,6% άλλο. Οι αναποφάσιστοι στο 9,3%. Μάλιστα. Ξαναλέμε λοιπόν. Που παραμένει μεγάλο ποσοστό. Πεντακομματική βουλή σίγουρα και παίζει ποιο θα είναι το έκτο κόμμα. Πεντακομματική βουλή με Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση. Μάλιστα. Πάμε να πάμε. Αν είχαμε σήμερα εκλογές, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, τι θα ήθελαν οι τηλεθεατές, ποιο κόμμα, ποιο θα ψηφίζατε στη Βουλή, ποιο θα θέλατε. Ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, πού θα ρίχνατε το ψηφοδέλτιό σας. Όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, σας έχουν δημιουργήσει αναστάτωση στη ζωή σας. Ψήφος εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, ψήφος σε άλλο πολιτικό κόμμα. Πάμε να ακούσουμε παρακαλώ πολύ τους φίλους τηλεθεατές. Κυρία Ειρήνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, παιδί μου. Σας ακούμε, κυρία Ειρήνη, καλησπέρα. Ακούστε να δείτε, την άλλη φορά ψηφίσαμε Νέα Δημοκρατία. Αλλά τώρα όχι να τους δούμε, δεν θέλουμε. Μας έχουν κόψει τα δώρα, μας έχουν κόψει τα πάντα και καμαρώνει. Εκεί μ' αρέσει εμένα που καμαρώνει. Μάλιστα. Και τι θα ψηφίσετε. Και τι θα ψηφίσετε, κυρία Ειρήνη, αν θέλετε να μας πείτε. Εγώ. Τώρα ποτέ. Κοιτάξτε να δείτε, ο πατέρας μου κάποτε ήταν δημάρχος της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα δεν θέλω ούτε να τους δω. Αλλά θα ψηφίσω τώρα για να τους δω στο μάτι Τσίπρα. Είμαστε 9 αδέρφια, 42 ψήφους του δώσαμε. Του δίναμε κάθε φορά τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα ούτε έναν δεν θα πάρει. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ειρήνη. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα σας. Κυρία Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα. Γεια σας. Καλησπέρα σας, κυρία Κατερίνα. Ναι, τι σας θέλω να ψηφίσω. Δυστυχώς δεν έχουμε πολιτική. Και θα πω με δύο λόγια τον κύριο Βελόπουλο. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είσαστε καλά. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Μισό λεπτό για να έχουμε. Βλέπουμε ότι ο κόσμος έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο, έχει μπλοκάρει. Ζητάμε συγγνώμη λίγο. Θα προσπαθήσω να βγάλουμε όσους περισσότερους τηλεθεατές γίνεται. Γιατί έχει μπλοκάρει στην κυριολεξία. Κύριε Ελένη, καλησπέρα σας. Κύριε Ελένη, έχει πέσει το σύστημα. Οπότε το κάνεις αυτό. Όχι, με τις εκλογές. Έχει πέσει πραγματικά το τηλεφωνικό κέντρο. Έπεσε. Να πούμε τεράστιο ευχαριστώ για τα εκατοντάδες τηλεφωνήματα συγχρόνως. Έχει μπλοκάρει το τηλεφωνικό κέντρο στην κυριολεξία. Μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα,
Πάμε μια βόλτα στο Vegas Live Stage. Πάμε να διασκεδάσουμε με το θέμα μας. Πάμε να δούμε σήμερα αν είχαμε λοιπόν εκλογές, ποιο πολιτικό κόμμα θα ψηφίζατε. Πάμε να ακούσουμε τη φωνή σας. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Ιωάννα. Κυρία Ιωάννα, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε, κυρία Ιωάννα. Κυρία Ιωάννα, τι να ψηφίσουμε. Που λένε πάμε εντάξει. Μ' ακούτε? Σας ακούμε, προσοχή, κυρία Ιωάννα. Λοιπόν, και αν αφήσουμε το ένα χέρι στο δρόμο έξω από την τσέπη, μας το παίρνουνε. Μας έχουν κατακλέψει. Τι δακτυλίδια, τι αυτά. Δεν υπάρχει αστυνόμος που θέλει να φοβόμαστε το βράδυ. Φυλάμε καραούλι, μην μπουν και μέσα. Γιατί δίπλα μας έχουν μπει. Τι να πούμε. Σε ποια περιοχή μένετε, κυρία Ιωάννα? Σε ποια περιοχή? Πατήσια. Στα Πατήσια, μάλιστα. Πατήσια. Στο κέντρο. Με σοβαρά προβλήματα αστυνόμευσης και εκεί. Πάρα πολύ. Πάρα ποιο πολύ. Κόμμα θα ψηφίσατε, κυρία Ιωάννα? Έτσι σκέπτομαι να μην ψηφίσω κανένα, γιατί μας έχουν αποκαρδιώσει όλοι στο τέλος. Όλοι κοιτάνε την τσέπη τους. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Βασιλική, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Καμπούρη. Σας ακούμε, κυρία Βασιλική. Λοιπόν, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να δώσω τη σκυτάλη σε κανέναν τρισάφλιο, ούτε στον έναν, ούτε στον άλλον, ούτε σε κανέναν. Ναι. Το μόνο κόμμα που θα ψηφίσω και με τα δύο χέρια και με πάρα πολύ χαρά είναι το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη. Τίποτε άλλο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαστε καλά. Πάμε να ακούσουμε και όλους τους τηλεθεατές. Ξαναλέμε, ο κόσμος βλέπεις έξω το τι οργή έχει. Βγαίνεις στον δρόμο. Βγαίνεις έξω. Βλέπεις, υπάρχουν προβλήματα, σοβαρά προβλήματα. Και οι πολιτικοί πρέπει να τα δούνε. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε, κύριε Δημήτρη. Ως προς τα γκάλοπ που λέτε, εγώ έχω κάνει γκάλοπ με το κινητό μου 1300 τόσα άτομα. Ναι. Θα τον εφάνε το Μητσοτάκι όλοι. Κανένας δεν τον θέλει. Τώρα θα σας πω και τα άλλα. Τα γκάλοπ είναι στημένα. Αυτά πάνε και τα κάνουν στο Κολωνάκι και στη... Λοιπόν, Δραπετσόνα, νίκες, κοκκινιές, θα τον εθάψουνε. 3 εκατομμύρια συνταξιούχοι, συνεγόνια, παιδιά που τους δίνουν να πάνε να ψηφίσουνε, μαζεύονται 4 εκατομμύρια. Συν η δεύτερη περιφέρεια που ψωμολισάει. Λοιπόν, μας φάγανε τα λεφτά, μας τα κλέψαν οι γαλάζιες ακρίδες. Τα λεφτά τα κλεμμένα των συνταξιούχων να φέρει πίσω. Μας κόψανε τα δώρα. Δεν μπορώ εγώ να θαλασσοπνίγομαι. Εγώ είμαι καπετάνιος, εντάξει, εγώ δεν έχω και ανάγκη. Δεν μπορώ να είμαι καπετάνιος τώρα, βιγασία και μου δίνει το δώρο. Ποιος είναι αυτός? Πού τα βρήκε, από τα μπελοχόραφα του πατέρα του? Ή από την Κρήτη που είμαι δίπλα, που έχω σπίτι 17 στρέμματα και χτίζει 15 δωμάτια και 34 σπίτια. Αλλά ξέρετε τι ήθελα? Μία εβδομάδα πρωθυπουργός να ήμουνα. Θα τα κατάσχετα όλα και θα του έδινα 300 ευρώ το μήνα στη μήνα ένα και να περάσει. Μάλιστα. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδος. Τίποτα άλλο δεν κύριε Δημήτρη, αυτό ήταν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην κυρία Ιφηγένεια. Κυρία Ιφηγένεια, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Να σας πω, αγόρι μου. Εγώ είμαι στους δρόμους, κοντεύω 2 χρόνια, ψάχνω για σπίτι. Σπίτια δεν υπάρχουν, είναι όλες παλατζούρες και το νίκη για ένα καλό για να μείνεις έχει πάνω από 700-800 ευρώ. Λοιπόν, μας δουλεύουν στη λογαζή, η κατάσταση στο δημόσιο νοσοκομείο είναι και το χάλι, δεν υπάρχει πουθενά καμία μέλημα για το τίποτα. Τέτοιο χάλι βέβαια σε αυτή τη χώρα που είμαστε τώρα που διαβιώνουμε δεν υπήρχε και ποτέ ούτε επί χούντας. Λοιπόν, τουλάχιστον επί χούντας υπήρχαν και δουλειές. Και κάτι άλλο θέλω να σας πω. Εμένα μου κόψαν και επικουρική που παίρνω τη μειωμένη της μειωμένης σύνταξη. Δεν βγαίνω βέβαια. Είναι κομμένα από το 2008, ούτε δώρα. Αυτό ήταν και από πριν τα δώρα κομμένα. Είναι πολλά δημόσιος υπάλληλος. Δώρο δεν έχω δει δώρο. Αν είχαμε εκλογές, τι θα ψηφίσατε, κυρία Ιφηγένεια? Τι θα ψήφιζα, ούτε ξέρω, το σκέπτομαι. Λίγο μου αρέσει ο κύριος Βελόπουλος τώρα τελευταία. Λέει ωραία και ιστορικά, πολύ σωστά. Αλλά το μόνο που δεν μου αρέσει σε αυτό είναι αυτή η διαφήμιση που κάνει. Είναι μεν καλά τα προϊόντα, αλλά δεν του ταιριάζει αυτή η διαφήμιση. Μάλιστα. Γιατί είναι αξιοπρεπής. Και κάποιος πρέπει να του πει να μην το κάνει αυτό. Γιατί νομίζω χάνει ψήφους από αυτό. Μάλιστα. Τίποτα άλλο μην σας κρατάω. Κύριε Ιφηγένειά μου, σας ευχαριστούμε. Πάμε στην κυρία Παναγιώτα. Κυρία Παναγιώτα, καλησπέρα σας. Γεια σας. Εγώ κάποτε πανηγύριζα υπέρ του Τσίπρα. Είχα κατέβει και στο Σύνταγμα. Είμαι ενεργή, δεν είμαι συνταξιούχα. Μάλιστα. Οι ελπίδες μου πεθάνανε. Λοιπόν, άρχισα να βλέπω τα πράγματα πολύ πιο καθαρά. Μόνο η Λία Κασιδιάρη. Μόνο αυτός.
τελευταία μας ελπίδα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπούλη. Να είστε καλά. Πάμε, πάμε να ακούσουμε επόμενη γραμμή. Πραγματικά βλέπουμε χαρά λεμονή ότι όλα τα κομματικά επιτελεία αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται τα ψηφοδέλτιά τους, κάνουν κρούσεις σε πρόσωπα για να κλειδώσουν τα ψηφοδέλτια με πρόσωπα κοινής αποδοχής από όλα τα πολιτικά κόμματα. Αυτό βλέπουμε. Όλα τα πολιτικά κόμματα προσπαθούν να βρούνε υποψηφίους οι οποίοι να μην έχουν... Κυρίως να μην έχουν... Βρωμήσει με τη σαπίλα. Να μην έχουν φθαρεί. Αυτό έτσι είναι το σημαντικό. Νέους κυρίως ψάχνουν ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε έναν επαγγελματικό χώρο και θεωρούνται ότι έχουν ένα στάτους, όμως είναι ότι φαίνεται ότι... Είναι αναγνωρίσιμοι, αλλά κυρίως να μην έχουν φθαρεί και να μην έχουν εμπλακεί σε κάθε είδους σκάνδαλο, σε διάφορες λαμογιές. Αυτό ψάχνω. Να ξέρεις ότι δεν είναι εύκολο. Άκουσα ότι οι κόμματα έχουν φάει πόρτα, παρακαλώ, από συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι στο χώρο τους θεωρούνται στολίδια. Γιατί ακριβώς δεν θέλουν τα ονόματά τους να εμπλακούν με κόμματα τα οποία αύριο μπορεί να φύγουν, ενώ εκείνοι θέλουν να μείνουν δυνατοί. Πάμε στον κύριο Δημήτρη. Κύριε χρήματα. Δημήτρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε, κύριε Δημήτρη. Εγώ δεν ψηφίσω αυτά τα τρία κόμματα. Αυτά μας φάγανε το μελούδι. Μάλιστα. Θα ψηφίσω Βελόπουλο. Ο μόνος που προβλέπει μετά από 2 χρόνια και μετά από 5 χρόνια τι θα γίνει. Μάλιστα. Όλοι οι άλλοι δεν προβλέπει κανένας τίποτα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημήτρη. Πάμε στον κύριο Νίκο. Κύριε Νίκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κύριε Νίκο. Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα είναι στημένα. Το ξέραμε εδώ και πολλά χρόνια ότι είναι στημένο το έργο και πάνε να μας πάρουν τις περιουσίες, να μας κάνουν δούλους. Αυτά είναι όλα τετριμένα και γνωστά. Εγώ θα ψηφίσω, παιδιά, τον άδικα φυλακισμένο. Μόνο και μόνο γιατί είναι άδικα στη φυλακή. Για τίποτα άλλο. Κύριε Νίκο, σας ευχαριστώ. Τον κύριο Κασιδιάρη. Σαν είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, πάμε, πάμε να ακούσουμε και άλλους συνθεατές. Πραγματικά έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο, το ξαναλέμε. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Τεράστιο ευχαριστώ για τη δύναμη που μας δίνετε με τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Ο κόσμος βλέπουμε ότι είναι απογοητευμένος. Αυτό αντιλαμβανόμαστε. Έχει απογοητευτεί. Πάμε. Καλησπέρα σας, κύριε Δημήτρη. Γεια σου, Φίλιππα. Σας ακούμε, κύριε Δημήτρη. Τι κάνεις, καλά, σε γνωριζόμαστε από πολύ παλιά. Σας ακούμε. Θέλω να ρωτήσω κάτι, ρε Φίλιππα. Συγγνώμη για τον ελληνικό, έτσι. Μιλήστε ελεύθερα. Ο πρόεδρος που βρίσκεται. Τι εννοείτε? Το Γιώργο. Τον βλέπετε καθημερινά εδώ? Τον βλέπω. Ρωτήστε τον. Ρωτήστε τον ίδιο. Κύριε Δημήτρη μου, πάμε. Αν είχαμε εκλογές, τι κόμμα θα ψηφίζατε? Αυτό είναι το ερώτημά μας. Τον Καρατζαφέρη. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Και θέλω να πούμε το εξής, ότι μου στέλνουν μήνυμα τώρα ότι υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι βγαίνουν και λένε ανοιχτά ότι πάμε σε εκλογές εντός διμήνου. Έχουν πάει υπουργοί σε καλέσματα τοπικών οργανώσεων και λένε ότι πάμε σε εκλογές εντός διμήνου. Κύριε Γιώτη, καλησπέρα σας. Γεια σας. Σας ακούμε, κύριε Γιώτη. Προσέξτε, μας πάνε να κάνουμε αποχή για να βγει, για να φανερωθεί ότι είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το φασιστικό, ναζιστικό κόμμα που έφτιαξε ο Μητσοτάκης. Προσέξτε, όλη η κομπίνα γίνεται για να έχουμε μεγάλη αποχή. Έχουμε τόσα κόμματα μικρά όπως το ΕΠΑΜ, όπως την πρόεδρο της Βουλής, έχουμε τόσους αξιόλογους ανθρώπους σε μικρότερα κόμματα. Να φροντίσουμε ότι ο πληθυσμός να στραφεί στα μικρότερα κόμματα. Με την προτροπή να ενωθούν για να κάνουν στη δεύτερη εκλογή, διότι δεν μπορέσουν να κάνουν, να ενωθούν και να βγάλουν τον αξιότερο. Να μην τρώγονται μεταξύ τους ποιος θα είναι ο πρώτος. Πρώτος θα είναι αυτός που θα επιλέξει ο λαός. Λοιπόν, αυτά τα κόμματα
με τον Παναγιώτο Λαφαζάνη, με όλους αυτούς. Δεν σταματώ σε κανένα όνομα. Αν ενωθούν στη δεύτερη εκλογή με προτροπή της ψήφους μας από την πρώτη εκλογή, μπορούμε να κερδίσουμε. Μπορούμε σαν κράτος να αρθροποδήσουμε. Μάλιστα, να διώξουμε ό,τι το σάπιο υπάρχει μέσα, ό,τι το τρελό, ό,τι το μείζον που υπάρχει μέσα. Κύριε Γιώτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε στην κυρία Βασιλική πιο σύντομα για να πούμε και περισσότερους θεατές. Καλησπέρα σας. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Οι εκλογές, ξέρετε πώς γίνονται. Ναι. Μαζεύουν τους ψήφους στη Βουλή, αυτούς που έχουν συγγενείς, γνωστούς, και έτσι βγαίνουν. Αλλιώς δεν βγαίνει τίποτα. Μάλιστα. Εγώ ήθελα να πω και το εξής. Έχω μια κόρη και έχω και μια γνωστή μου που έχει βγάλει σύνταξη και δουλεύει. Και η κόρη μου είναι άνεργη χρόνια και δεν μπορεί να πιάσει δουλειά πουθενά. Μάλιστα. Λοιπόν, και εμείς έτσι προσπαθούμε να βρούμε κάποιον να δώσουμε την ψήφο μας να μας δώσει καμιά δουλειά. Έτσι πάει το πράγμα συνεχώς. Μάλιστα. Κασιδιάρης, τίποτα σας άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε τώρα. Έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Πήραμε μία έτσι εικόνα. Πήραμε μία εικόνα για το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα. Πάμε να διασκεδάσουμε.